Οι φετινές διακοπές ήταν οι καλύτερες που έχω ζήσει ποτέ και μέχρι το τέλος του βίντεο θα καταλάβετε το γιατί. Τον τελευταίο χρόνο η ζωή μας σταμάτησε. Η καραντίνα, η συνεχής προσοχή στο κάθε τι που κάνουμε, ο φόβος. Δεχόμαστε τόσες πληροφορίες αυτή τη στιγμή και βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που το μοναδικό πράγμα που θέλει είναι διακοπές. Έτσι μαζί με τον Απόστολο, τον Βαγγέλη και τον Κωνσταντίνο αποφασίσαμε να πάμε για 3 βράδια στην πανέμορφη Χαλκιδική. Αρχικά θέλω να μου απαντήσετε. Για ποιον λόγο κάθε φορά που ταξιδεύω κάπου, όλοι τριγύρω μου κοιμούνται. Ειλικρινά αυτό είναι το μυστήριο του αιώνα και δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα. Με το που φτάσαμε, δεν είχαμε συνέλθει έτσι από τις 2 ώρες ταξιδιού και αρχίσαμε. Δεν βγαίνει, λέει. Θα ρίξω το χεμούλι κάτω. Δεν είναι έξαλλο. Είναι. Και με το που κάναμε λοιπόν την πρώτη μας βόλτα και φτάσαμε στο ξενοδοχείο, καταλάβαμε ότι ο Απόστολος δεν έχει έρθει μόνος του. Έφερε μαζί του και τον έρωτά του, τα γερμανικά. Καλοκαιρινές διακοπές. Όταν ας πούμε διαβάζω, μπορώ να μιλάω και με άλλους. Αυτό μου είναι το φυσιολογικό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Κωνσταντίνος έριξε μία μικρή προσπάθεια στην ανάγνωση. Ακούγεται πραγματικά σαν αραβικά. Ένας παράγοντας που συντέλεσε στο αυτές οι διακοπές να είναι υπέροχες είναι η πανέμορφη θάλασσα. Έτσι και την πρώτη μέρα αποφασίσαμε να πάμε σε αυτήν και να κάνουμε μπάνιο. Είναι αυτό που λέμε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, μέχρι εκεί. Βέβαια, δεν γνωρίζω αν εσείς το έχετε ακούσει, αλλά φέτος οι θάλασσες της Χαλκιδικής έχουν πάρα πολλές. Και με έλεγε η μάνα μου, θα σε τσιμπήσει μέδουσα. Βέβαια, ο Απόστολος με κάτι άλλο ταρακουνήθηκε πολύ. Αρχικά, αυτό είναι ελάχιστη κατανάλωση 15 ευρώ. Πάλι καλά, πήρε 20 ευρώ. Αυτό είναι και 4 ευρώ εξαπλώστρες. Δηλαδή, μαφιάσα τον κόλο, κυριολεκτικά. Μετά από όλα αυτά, ξεκίνησε το πάρτι. Γιατί πήγαμε να παίξουμε μπάσκετ και τένις. Να ξέρετε, το πρώτο πράγμα που κάνω μόλις φτάσω κάπου στις διακοπές είναι να πηγαίνω να παίξω αθλήματα κάτω από τον καυτό ήλιο. Πάντως, να πω εξ αρχής πως πέρασα πολύ ωραία και δεν θα το αντικαθιστούσα. Ωραία, Απόστολε, είσαι πολύ συνολάκι σήμερα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Είναι ένα πρόβλημα κι αυτό. Οι επόμενες μέρες πέρασαν τόσο πολύ γρήγορα σαν νερό. Την τρίτη μέρα των διακοπών μας αποφασίσαμε ότι θέλαμε να παίξουμε πινκ πονγκ. Ελάτε τώρα, θέλω να σας δείξω πόσο καλός παίκτης είμαι. Πάντως να ξέρετε ότι το Απόστολο του άρεσε πως έπαιξα. Καλά, εντάξει, με τα παιδιά του δώσαμε να καταλάβει. Από το μεσημεράκι μέχρι το βράδυ παίζαμε συνέχεια. Ακόμα και διπλό παίξαμε. Και εντάξει, εδώ που τα λέμε, εγώ με τον Απόστολο έπρεπε οπωσδήποτε να μην είμαστε στην ίδια ομάδα. Γιατί το γνωρίζετε πολύ καλά, θα κερδίζαμε σίγουρα. Ποιο? Τώρα ναι, είναι street λίγο. Τι κάνει? Ωχ, κολυμπάω! Πάντως στα αθλήματα δεν έχει σημασία το αν κερδίζεις ή χάνεις. Σημασία έχει το να περάσεις καλά. Και αυτό το λέω κυρίως γιατί δεν παίζω καλά και έχασα. Βέβαια κάθε τι που παίξαμε το θυμάμαι σαν να έχω κερδίσει, γιατί ουσιαστικά το ευχαριστήθηκα και αυτό είναι που έχει σημασία. Ποτέ δεν ένιωσα μειονεκτικά γιατί κάποιες φορές έκανα λάθος. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι τριγύρω σου να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα και ακόμη και αν κάποιες φορές κάνεις λάθος, να σε ψυχώνουν και να νιώθεις καλά όπως και να παίζεις. Γιατί αυτό είναι και το ιδεώδες του αθλητισμού, η ευγενής άμυλα. Εντάξει, κάθε πρωινό ήμασταν στη θάλασσα. Μανιτάρι! Έμαθα να παίζω και ρακέτες. Εντάξει, κάτι δεν είναι και αυτό ρε παιδιά. Βέβαια να λέμε και το στραβού το δίκιο, το ταλέντο μου είναι έμφυτο. Τόσο στις ρακέτες όσο και σε όλα τα αθλήματα. Μέσα σε αυτές τις μέρες πήγαμε και σε ένα εκπληκτικό μέρος, στην άκρη του πρώτου ποδιού για καφέ και μπορώ να σας πω ότι μείναμε κοντά 5 με 6 ώρες, το οποίο ήταν απίστευτο και επειδή το κάθε ταξίδι περνάει πρώτα από το στομάχι, ήρθε η ώρα λίγο να σας κολλάσω. Το σημερινό μενού περιλαμβάνει
καβούρο μακαρονάδα σε ένα καταπληκτική τοποθεσία εστιατόριο. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά και στη Χανιώτη φάγαμε τον άπακο. Και να σημειώσω ότι σε εκείνο το μέρος βρήκαμε και τις κοπέλες της ζωής μας. Αχ, να τις μελλοντικές μας γυναίκες. Είναι κούκλες, δεν το βλέπω. Επίσης φάγαμε πίτσα, μακαρονάδα, παγωτό. Αχ, αυτό το παγωτό πραγματικά το λαχταρούσα από την πρώτη μέρα που πήγα εκεί. Το φάγαμε την τελευταία. Έτσι, για αποχαιρετιστήριο. Κλάμα μετά ο Νικόλας. Τελείωσα. Ακόμη και σε κλαμπ πήγαμε αυτές τις μέρες. Αυτό όμως που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ότι πήγαμε στα συγκρόμενα ολομόναχη. Έτσι, ο σωστός οδηγός πάντα με το κινητό στο χέρι μου πρέπει να είναι. Είσαι έξαλλος. Και εδώ που τα λέμε κάθε μέρα που σκοτίνιαζε, εμείς αποφασίσαμε να χάνουμε τα λεφτά μας σε όλα αυτά τα υπέροχα παιχνίδια. Ακόμα καλέ. Εντάξει, εδώ που τα λέμε και ποιος δεν το κάνει. Κοιτάξτε, κάποιοι παθιάστηκαν. Τόσο, να, πολύ πολύ λίγο. Κανονικά θα έπρεπε να παίζεις τώρα. Πού πας? Και να τονίσουμε ότι ο μέντορας, ο γκουρού των παιχνιδιών όπως το Πίτσου, είμαι εγώ. Να δείξω εγώ το έριξα αυτή. Μια 10, 11, 12, 13. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Προφανώς και σε αυτές τις διακοπές υπήρχαν και στιγμές ανάπαυλας. Αυτό που κυρίως κρατώ από αυτό το ταξίδι είναι το συνεχόμενο χαμόγελο που είχα. Είναι κάτι που βγαίνει από μέσα, το αληθινό χαμόγελο. Αυτό που δεν μπορείς να το προσποιηθείς. Κάθε στιγμή αυτού του ταξιδιού με έκανε να ξεχάσω και να αποφορτιστώ. Μπορεί να μην πήγαμε πολύ μακριά, αλλά με τη σωστή παρέα και με άτομα τα οποία σε νοιάζονται και σε κάνουν να περνάς ευχάριστα, το κάθε μέρος ομορφαίνει. Να θυμάστε, τα μόνιμα έλκονται, δηλαδή τα άτομα με κοινούς στόχους, κοινό χαρακτήρα, κοινή νοοτροπία. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να σεβόμαστε και να εκτιμούμε, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικοί στη ζωή μας. Είμαι ο Νικόλας, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και να βρείτε την ευτυχία στη ζωή σας, γιατί η ζωή είναι μπροστά.